Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί ήρθε η ώρα να σας ανακοινώσω μια απόφαση την οποία την έχω πάρει μετά από πολλή σκέψη και ήρθε η ώρα να σας την ανακοινώσω. Πρώτα όμως πρέπει να πάμε σε ένα μικρό story time. Γιατί αυτή η απόφαση δεν είναι μια απόφαση την οποία την ξύπνησα μια μέρα και είπα «Α, θα κάνω αυτό που είναι να κάνω», αλλά είδα κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσαν καθόλου και θέλω να το κάνω αυτό που σκέφτομαι γιατί καταλαβαίνω ότι πλέον δεν με χωράει ο τόπος. Και τι εννοώ με όλα αυτά. Θα σας πω. Τον τελευταίο καιρό ανεβάζω αρκετά συχνά βίντεο, σχεδόν κάθε μέρα, στο YouTube. Έλεγα ότι μπορεί να μην ανεβάζω αυτές τις μέρες, καθώς έχω ξεκινήσει σχολεία και εφόσον είμαι μαθητής ακόμα, είμαι 18 χρονών και είμαι ακόμα μαθητής της τρίτης λυκείου. Φυσικά φέτος θα είχα τελειώσει αν δεν είχα χάσει μια χρονιά στο νηπιαγωγείο. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Και επειδή πάντα δεν ήμουνα ο καλύτερος μαθητής, ήμουνα πάντα μέτριος προς καλός. Και επειδή φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά, θα ήθελα να τελειώσω το λύκειο και γενικά το σχολείο με μία, ας το πούμε, αξιοπρεπέστατη εμφάνιση και μία πολύ καλή επίδοση. Δεν είναι μία απόφαση την οποία την βάλανε οι γονείς μου. Οι γονείς μου ποτέ δεν περίμεναν από μένα να δώσω τα πάντα στα μαθήματα. Γιατί ξέρανε από μικρός τις ιδιαιτερότητές μου και δεν πιέζαν. Και έτσι κολούσα κι εγώ και δεν πίεζα ούτε κι εγώ, γιατί δεν πίεζαν οι γονείς μου. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι το ότι φέτος θέλω να τα δώσω όλα για να πάρω ένα καλό πολιτήριο, τουλάχιστον πάνω από 15. Εκεί 15, 16, άντε και 17. Αφού είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί, δεν είναι ότι δεν μπορώ. Και πλέον έχω βάλει κι εγώ πλώρη να τερματίσω τη σχολική μου χρονιά και τα σχολικά μου έτη με μια πολύ καλή επίδοση. Και μετά να τραβήξω το δρόμο μου, ο οποίος μάλλον προβλέπετε να πάω σε ιδιωτική σχολή, καθώς το επάγγελμα θέλω να περάσω είναι κάτι το οποίο δεν διδάσκεται σε πανεπιστήμια, έτσι κι αλλιώς ούτε κι εγώ ήθελα να μπω σε πανεπιστήμια απαραίτητα. Θα μπω μάλλον σε ιδιωτική σχολή, καθώς υπάρχουν σχολές του συγκεκριμένου επαγγέλματος που θέλω να περάσω εγώ, το οποίο είναι φωτογραφία επαγγελματική. Τώρα να σας πω λίγο και γι' αυτό και ξέρω θα με κράσετε και θα πείτε «Αου, Άγγελε, γιατί να περάσεις φωτογραφία αφού είσαι τόσο έξυπνος και μπορείς να περάσεις και στην NASA». Κοιτάξτε, οι ιδιαιτερότητες που έχω ναι, με κάνουν αυτόν που είμαι. Αλλά για μένα η φωτογραφία είναι το καλύτερο. Από μικρός τραβάω φωτογραφίες, από μικρός έχω αυτή την εμπειρία η οποία είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια και ένας από τους σημαντικότερους λόγους που θέλω να πάω στη φωτογραφία είναι το γεγονός ότι στην Δευτέρα Γυμνασίου είχαμε μια εκδρομή με το σχολείο στα Καλάβρητα και ταυτόχρονα έπαιρνε μέρος και ένας διαγωνισμός για την καλύτερη φωτογραφία. Ένας διαγωνιζόμενος όπου στο δικό μας σχολείο τουλάχιστον και στην Δευτέρα Γυμνασίου δεν ήταν πάρα πολλοί συμμετέχοντες. Εγώ έλεγα ότι δεν θα συμμετέχω. Η μάνα μου έλεγε ότι πήγαινε, θα διακριθείς,
θα σε εκτιμήσουν, θα το καταλάβουν οι καθηγητές ότι συμμετέχεις κι εσύ. Εγώ έλεγα όχι, 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 αλλά τελικά πίστηκα. Αυτή είναι η μηχανή που κέρδισε αυτόν τον διαγωνισμό φωτογραφίας στα Καλάβρητα. Ο διαγωνισμός λεγόταν, νομίζω, ιστορία και τέχνη, κάτι τέτοιο. Και είχε να κάνει με το να τραβήξεις τρεις φωτογραφίες, τις οποίες εγώ τράβηξα περισσότερες. Αυτές οι φωτογραφίες θα αισθανόντουσαν τους καθηγητές, θα τις βλέπανε και τις βραβεύανε. Και μια μέρα Παρασκευή ήταν και θυμάμαι πολύ καλά ότι έβρεχε πάρα πολύ και ήμασταν όλοι μέσα. Πλησιάζει μια καθηγήτρια που ήταν και μαζί μας μάλλον στην αεροδρομή και μου λέει: «Άγγελε, μη φύγεις, μείνε εδώ να σε βραβεύσουμε». Εγώ στην αρχή πάχασα και έλεγα: «Ω, αμάν, τι μου είπε τώρα». Ήταν και ο φίλος μου Μανώλης μαζί και προσπαθούσε να με κάνει να το καταλάβω τι είχε γίνει. Ο αυτιστικός μπορούσε να κερδίσει και διαγωνισμό φωτογραφίας και να τους αφήσει όλους με ανοιχτό το στόμα. Βέβαια, είμαι σίγουρος ότι δημιουργήθηκαν και κάποιες ίσως αφισβητήσεις, λέγοντας ότι αυτός δεν κέρδισε, δεν έχει χάσει φωτογραφία κλπ. Δεν ξέρω αν πράγματι έγινε για αυτό το λόγο ή απλά επειδή συμμετείχα να μην βγάλουν τον νικητή. Αυτό το ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω τον κύριο διευθυντή μας, ο οποίος είναι πρώην διευθυντής μου γιατί πλέον είμαι λύκειο. Δεν ξέρω πώς κέρδισα ή ποιο ήταν το κόλπο για να κερδίσω. Η φωτογραφία που τράβηξα ήταν μία που είχαμε πάει στο μουσείο στα Καλάβρητα, όπου ήταν μια τρομπέτα, την οποία την τράβηξα σε μία πάρα πολύ καλή απόσταση με πάρα πολύ καλή ρύθμιση του φωτισμού. Για παράδειγμα, η λάμψη από το φως πίσω από τη φωτογραφία ήταν αρκετά καλή, ώστε να μην μπλοκάρει το φως από την αντανάκλαση από πίσω, να μπλοκάρει την φωτογραφία. Οπότε, αφού θα πάω σε μία ιδιωτική σχολή, δεν βάζω πλώρη για πανελλήνιες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ειδικά τώρα οι τρίτη λυκείου θα δυσκολευτούν πάρα πολύ οι συμμαθητές μου όλοι να περάσουν αυτή την τάξη. Θα είναι αρκετά δύσκολα για εκείνους και κάθε φορά που θα μένουμε πίσω, όπως για παράδειγμα μια καινούργια καραντίνα με τον κορονοϊό και μείνουμε πάλι όλοι πίσω, θα είναι ένα τεράστιο μείον, καθώς όλη η δουλειά πλέον γίνεται στα φωτιστήρια. Το λέω κυριολεκτικά αυτό. Όλοι. Και θα είναι άσχημο για αυτούς. Αλλά εγώ δεν μπαίνω μέσα σε αυτό. Είναι δικό τους θέμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ απλά δεν θα δώσω πανελλήνιες. Αλλά γενικά, στο θέμα του σχολείου και του φροντιστήριου, και εγώ έχω φροντιστήριο, αλλά όχι για πανελλήνιες. Έχω φροντιστήριο Αγγλικών. Είμαι 18 χρονών και έχω δώσει από την αρχή όλα τα διπλώματα των Αγγλικών. Έχω πάρει Lower, έχω πάρει Advanced, έχω πάρει TOEIC. Τώρα μου μένει να πάρω το Proficiency, το οποίο θα είναι φέτος. Δεν ξέρω αν με βάλουν σε ένα πιο εύκολο, όπως είναι το TOEIC, που είναι για παιδιά με ίσως λιγότερες ικανότητες ή απλά για να διασφαλιστεί το μέλλον τους. Δεν ξέρω αν θα με βάλουν πάλι εκεί. Και θέλω πλέον να το δώσω για να τελειώνω και με αυτό το θέμα, να έχω πλέον στο μέλλον μόνο το σχολείο. Έτσι κι αλλιώς φέτος τελειώνω νωρίτερα από το φροντιστήριο, τελειώνω Δεκέμβρη ο Δίνο. Οπότε κάπου εκεί θα τελειώσω και με τα αγγλικά. Αλλά στην άποψη του σχολείου, φέτος θέλω να τα δώσω όλα. Να περάσω με ένα πολύ καλό απολυτήριο. Τώρα, τι παρατήρησα τον τελευταίο καιρό στο YouTube. Παρατήρησα ότι τα βίντεο που ανεβαίνουν, τα οποία ήταν είναι αναλύσεις, δεν έχουν καθόλου προβολές. Βέβαια, εδώ αξίζει να σας πω ότι το YouTube εγώ το ξεκίνησα σαν χόμπι και όχι σαν κάτι σοβαρό ή να βγάλω λεφτά. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ένα μεγάλο κανάλι
και να υποκλίνονται όλοι μπροστά μου. Όχι, δεν ήθελα αυτό το πράγμα. Ήθελα να γίνω ένας απλός YouTuber που θα έχει το content του, θα έχει το περιεχόμενό του, θα έχει το υλικό του και θα είχε κάποιους ακολουθητές, τους οποίους εγώ δεν τους έχω. Έχω φτάσει τα 205 βίντεο, γιατί κοντεύω να φτάσω και το Μάνο, ο οποίος έχει 207 και έχει 1,5 εκατομμύρια subscribers. Φανταστείτε, εγώ κοντεύω να τον φτάσω, αυτός έχει 1 εκατομμύριο subscribers με λιγότερα βίντεο από μένα, όπως θα γίνει, γιατί θα τον προσπεράσω, και εγώ έχω μόνο 16. Φανταστείτε ότι αυτό έκατσα και το κοίταξα και είδα ότι έχω ξεπεράσει δεκάδες κανάλια με πολύ λιγότερο content αλλά περισσότερο subscribers από μένα. Αυτό που το βάζετε. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι είναι τρομερά άδικο για μένα. Γιατί κάνω μια προσπάθεια, προσπαθώ να δείξω τον εαυτό μου και το πώς σκέφτομαι ή πολλά ακόμα πράγματα και καταλήγει αυτό να μην έχει ανταπόκριση. Ειδικά τον τελευταίο καιρό δεν έχω καθόλου views. Εντάξει, είχα πει από την αρχή ότι δεν το κάνω πολύ για τα views, τα κάνω περισσότερο για χόμπι και κάτι το οποίο έχει καταλήξει να με κάνει να χαίρομαι. Δυστυχώς πλέον δεν με κάνει να χαίρομαι. Δεν ευχαριστιέμαι πλέον. Οπότε δεν ξέρω αν μαντέψατε τι ακριβώς είναι αυτή η σκέψη που έχω κάνει, γιατί τόση ώρα σας κάνω ένα καθυστέρημα, σας καθυστερώ και επιβράδυνση από όπως είχαμε κάνει και στην τραγωδία. Το θυμάμαι αυτό. Σας καθυστερώ και δεν σας λέω το κύριο νόημα. Ότι ναι, Αγγέλη, μας έχεις πει για τις φωτογραφίες, μας έχεις πει για το σχολείο σου, αλλά ποιο είναι το κύριο θέμα αυτού του βίντεο, γιατί κάνεις αυτό το βίντεο. Γιατί τα τελευταία στο YouTube βλέπω ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για μένα. Δυσκολεύομαι καθημερινά να βγάζω ένα βίντεο που να βγαίνει πολύ καλό, με καλά λόγια, με καλές εικόνες. Έχω κάνει πολλά για να γίνω καλύτερος. Αναβάθμισα το κινητό μου, αναβάθμισα τα πράγματα, προσπάθησα να σημειώνω τα λόγια από κάθε ένα μου βίντεο για να μου βγαίνει με μια καλύτερη ροή και να μην χάνω αυτό το αριθμό. Αλλά κατάλαβα ότι ούτε αυτό γίνεται. Δηλαδή και που διαβάζω για τα βίντεο για τους δεινόσαυρους είναι από μόνο του πολύ κακό, γιατί δεν τα λέω με ένα δικό μου ρυθμό. Τα λέμε το αριθμό ενός βιβλίου. Και αυτό το καθημερινό άγχος στο να ψάχνω να βρω θέματα, να βρω θέματα, να βρω θέματα, να αναλύσω, να αναλύσω, να αναλύσω, μου φέρνει πολύ δυσάρεστες σκέψεις και πολύ δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία δεν είναι πολύ όμορφα. Και αυτά καταλήγουν να μου κάνουν τη ζωή δύσκολη στην καθημερινότητά μου και να μην απολαμβάνω τη ζωή μου όπως είναι τώρα. Ξέρω ότι δεν ήμουν πάντα ο πιο υψηλός YouTuber. Βασικά δεν ξέρω αν ήμουν καν YouTuber. Και ήμουν απλά ένας τύπος ο οποίος ανέβαζε απλά βίντεο έτσι για το χαβαλέ του. Δεν το έκανα ποτέ για να βγάζω λεφτά. Δεν ήμουνα ποτέ τέτοιος τύπος. Δεν είμαι σαν τους μαλάκες στους άλλους YouTubers, ειδικά στο ελληνικό YouTube που έχει πολλούς τέτοιους. Να ξέρετε ότι η γνώμη μου για το ελληνικό YouTube, το έχω ξαναπεί, είναι πολύ κακή. Το ελληνικό YouTube ειδικά, δεν ξέρω ούτε για το αμερικάνικο, ούτε για το αγγλικό, ούτε για το ινδικό, ούτε για το κινέζικο, ούτε για το ιαπωνικό, ούτε για το κορεάτικο, αλλά για το ελληνικό είναι πολύ σκατένια τα πράγματα. Στο ελληνικό YouTube υπάρχουν λίγοι, πολύ λίγοι, και το τονίζω αυτό, πάρα πολύ λίγοι YouTubers οι οποίοι αξίζουν την προσοχή. Υπάρχουν κάποια κανάλια τα οποία αξίζουν και υπάρχουν κάποια κανάλια τα οποία δεν αξίζουν. Απλά δίνουν μια λαθασμένη εικόνα στο κοινό και αυτή η λαθασμένη εικόνα περνιέται ως αληθινή. Και αυτό δίνει σε κανάλια τα οποία δεν αξίζουν
το Conduit που κανονικά δεν θα δίνουν. Εγώ δεν το έκανα για τα λεφτά και να σας πω μια αλήθεια, δεν το έκανα ούτε και για τα views. Το έκανα απλά για εμένα, γιατί μου άρεσε πολύ να κάνω βίντεο οποιοδήποτε θέματος και πριν ακόμα το YouTube έκανα βίντεο, απλά δεν τα ανέβαζα και απλά μου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσω το YouTube ώστε να μην μιλάω μόνος μου. Γιατί πριν από αυτό μιλούσα απλά σε μια κάμερα μόνος μου. Και αυτό δεν ήταν το καλύτερο. Ήταν σαν ψύχωση αυτό το πράγμα. Να μην έχω μια ανταπόκριση, να μην μπορώ να το μοιραστώ με έναν άλλον. Και τώρα παρατηρώ ότι δεν μπορώ να το μοιραστώ με κανέναν. Οπότε για να μπω στο ψητό, θα σταματήσω το YouTube. Ναι, το ξέρω ότι σας φαίνεται λίγο περίεργο ή κάπως εγωιστικό ότι σταματάω το YouTube. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τουλάχιστον όπως εγώ τα περίμενα. Και τα θέματα που θέλω να κάνω έχουν αρχίσει λίγο και χάνω λίγο το ενδιαφέρον τους. Και εγώ ίδιος αρχίζω να αμφιβάλλω για το να κάνω τα συγκεκριμένα θέματα. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω τελειώσει τα ζώα. Έχω αργήσει πάρα πολύ. Έχω και τόσα ακόμα θέματα που θέλω να κάνω. Και δεν τα κάνω. Γιατί θέλω να τελειώνω τα ζώα πρώτα. Δεν θέλω να τα κάνω ανακατεμένα. Γιατί έτσι θα μπερδευτεί ο κόσμος. Ο κόσμος. Σε εισαγωγικά ο κόσμος. Και δεν θα μπορώ να έχω ένα σταθερό ρυθμό. Θα ανεβάζω συνέχεια σπαστά, όπως στην αρχή το έκανα αυτό, και ο κόσμος θα μπερδεύεται και δεν θα μπορώ να έχω ένα σταθερό ρυθμό. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Επίσης, να έχει προσθεθεί στην καθημερινότητά μου και οι Άγριες Μέλισσες, το γνωστό σύριαλ εποχής του Αντένα. Οπότε, κατά την καθημερινότητά μου και από τα βίντεο κιόλας σβήνεται τουλάχιστον 2 ώρες, δηλαδή από τις 10 μέχρι τις 11.30. Από αυτόν τον χρόνο θα μπορούσα να τον διαθέσω σε βίντεο, ειδικά σε μια καινούργια καραντίνα, γιατί όπως ξέρετε το κανάλι μου στο YouTube το ξεκίνησα στην καραντίνα. Το πρώτο βίντεο που έκανα, το Search into the Computer του Καραντίν Fashion, το ξεκίνησα, προσέξτε, το γύρισα την πρώτη μέρα της καραντίνας εδώ στην Ελλάδα. Ανέβηκε πολύ πιο μετά, αλλά το γύρισα εκείνη την ημέρα. Και τα βίντεο μέχρι ένα σημείο, μέχρι νομίζω εκεί που έκανα ποδήλατο, γυριζόντουσαν στην καραντίνα. Και πολλές φορές, επειδή τότε δούλευα με ένα κινητό, το Meizu το M6 που είχα, το οποίο είχε και πρόβλημα στην κάμερα, τα όλα μου τα πρώτα μου βίντεο μέχρι τουλάχιστον το 100 βγήκανε με λαθασμένο ήχο. Δηλαδή η κάμερα έκανε κάτι νούμερα, κολούσε και η εικόνα δεν πήγαινε με τον ήχο. Δηλαδή μίλωσα εγώ εδώ έτσι και ο ήχος πήγαινε μετά. Τα λόγια μου πήγαιναν πριν από τον ήχο. Και δεν μπορούσε να είναι σταθερό. Αυτό βέβαια δεν πειράξε, καθώς συνέχισα να έχω προβολές, συνέχισα να έχω σταθερές προβολές στα βίντεο μου και έτσι συνέχισα με το συγκεκριμένο κινητό. Μετά το 100 βίντεο που πήρα την απόφαση να αλλάξω κινητό και να αλλάξω με το Honor 10 Lite, αυτό που έχω τώρα δηλαδή και αυτό που γράφω τα βίντεο μου τώρα, έγινε μια μεγάλη αναβάθμιση και ένα μεγάλο προχώρημα στο βίντεο μου. Και η κάμερα αναβαθμίστηκε και εγώ ίδιος αναβαθμίστηκα και τα πάντα έλαβαν μια μικρή αναβάθμιση. Έτσι κι αλλιώς όλα τα κανάλια στο YouTube μετά από κάποιο σημείο περνάνε μια αναβάθμιση. Από την αρχή είχα κάποια views. Όλα μου τα πρώτα μου βίντεο είχαν όλα views. Τώρα έχω σχεδόν 5 βίντεο που δεν έχουν views. Και όλα είναι από τον τελευταίο καιρό. Πίσω, λίγο πίσω στις άγριες μέλισσες, γιατί δεν θέλω να παραθρέπομαι.
Οι Άγριες Μέλισσες είναι πάρα πολύ ωραίο σύριαλ. Έχει πολύ αναγνωρίσιμους ηθοποιούς. Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγου, Δανάη Μιχαηλάκη, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Στάνγκρογλου, Γιάννης Κουκουράκης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Κατερίνα Δουλάκη, Θανάσης Κουλαμπάς, Νίκος Ψαράς, Θεοφανία Παπαθωμά, Χριστίνα Φαμέλη και πολλοί ακόμα. Και είναι ένα από τα πιο ίσως ιδιαίτερα έργα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Εγώ, μένα ποτέ δεν μου άρεσαν οι σαπίλες της ελληνικής τηλεόρασης, τα ελληνικά σύνορα δηλαδή, όλα αυτά που ξέρουμε, παραπέριπτες αιρές και ό,τι άλλο υπάρχει, αυτά ποτέ δεν μου άρεσαν. Παρότι ότι προοριζόντουσαν για κωμωδίες, εγώ ποτέ δεν γελούσα. Ποτέ όμως. Βασικά, δεν μπορούσα καν να κάτσω να τα παρακολουθήσω. Γιατί υπάρχουν πράγματα που εγώ σαν άγγελος, με τις ιδιαιτερότητές μου, δεν τα καταλαβαίνω. Και από το να κάτσω να βασανίζομαι με πράγματα που δεν καταλαβαίνω, καλύτερα να μην το παρακολουθήσω και καθόλου. Γιατί να κάτσεις να δεις κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνεις. Και γιατί να πιεστείς να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, χωρίς να θέλω να παρέθρεπω πάλι, σας προτείνω, όσοι με βλέπετε τέλος πάντων, δεν ξέρω το κατά πόσο θα πάρει views πάλι αυτό το βίντεο, παρά ότι είναι ένα βίντεο ενημέρωσης. Είναι βίντεο ενημέρωση αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρει views. Όσοι θα με δείτε τουλάχιστον, λέμε τώρα, να δείτε τις Άγριες Μέλισσες. Είναι πολύ ιδιαίτερο έργο. Και ένα από τα λίγο αναγνωρισμένα. Πιστεύω ότι οι Άγριες Μέλισσες έχουν μια σταθερή αναγνώριση. Αλλά εγώ προσωπικά θα δίνω πολύ παραπάνω από αυτή που έχουν τώρα. Και θα το ανέβαζα πάρα πολύ ψηλά. Παραπάνω από όλα αυτά τα ελληνικά σύρια που βάζουν τώρα τον τελευταίο καιρό. Και το κόκκινο ποτάμι ήταν ωραίο, αλλά πολύ overshadowed. Τι σημαίνει overshadowed? Επισκιασμένο. Δηλαδή, επισκιάστηκε από τις μέλισσες και δεν έλαβε την κατάλληλη αξιολόγηση. Και αυτά εποχής, και αυτό βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Την καινοτομία των ποντίων. Από τους Τούρκους. Τέλος πάντων. Οπότε, έχω. Ακούστε τώρα λίγο για να πούμε λίγο στο πρόγραμμά μου. Τι έχω στο πρόγραμμά μου καθημερινά. Ακούστε. Δευτέρα έχω σχολείο και έχω και δεν έχω. Βασικά Δευτέρα δεν έχω τίποτα. Προς το παρόν τέλος πάντων. Δεν ξέρω μετά τι άλλο θα υπάρξει. Τρίτη έχω σχολείο και έχω φροντιστήριο αγγλικά. Τετάρτη είναι η πιο δύσκολη μέρα. Έχω σχολείο, έχω φροντιστήριο αγγλικά και μετά έχω ένα κέντρο που πηγαίνω στα Πευκάκια κοινωνικοποίησης για αυτιστικά παιδιά. Μαζί. Δηλαδή αγγλικά φροντιστήριο έχω στις 3 και Πευκάκια, γιατί στα Πευκάκια βρίσκεται, πηγαίνω 7.30. Όχι, 7.30. Ναι, 7.30, συγγνώμη. Να μην μπερδεύομαι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα Τετάρτη. Τετάρτη είναι σχεδόν αδύνατο να ανεβάσω βίντεο. Μετά, Πέμπτη. Πέμπτη έχω πάλι. Όχι, βασικά τον πέτρεψα. Δευτέρα έχω αγγλικά. Τον ξέχασα, συγγνώμη, τον πέτρεψα. Τρίτη δεν έχω τίποτα προς το παρόν. Τετάρτη έχω αγγλικά. Φροντιστήρα στα Πευκάκια. Και αυτά. Τετάρτη, μάλλον θα έχω ιδιαίτερα αρχαία. Παρασκευή έχω σχολείο και έχω ψυχολόγο. Σάββατο δεν έχω τίποτα. Και Κυριακή ίσως να έχω μαθηματικά ιδιαίτερο μέσω Skype. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ένα σχετικά βαρύ πρόγραμμα. Άσχετα αν ο Μανώλης λέει ότι α, είναι ελαφρύ επειδή δεν έχει τίποτα εκτός από μένα. Παιδιά, να το πω αυτό ότι 12 ώρες σε φροντιστήριο δεν είναι πολύ βαρύ πρόγραμμα. Γιατί πας στο ίδιο μέρος. Ενώ εγώ που έχω να μετακινούμε σε 4 μέρη ολόκληρη την εβδομάδα, σχολείο αγγλικά, ψυχολόγο που είναι στο ΚΑΠ και στα Πευκάκια με το τρένο. Ενώ ο Μανώλης πάει σε ένα φροντιστήριο εδώ, πιο πάνω, στη Λεωφόρο Ειρήνης. Αν ξέρετε από πεύχη και τέτοια, θα καταστρέφει και την Λεωφόρο Ειρήνης. Δηλαδή είναι σε ένα μόνο μέρος, άσχετα αν είναι κάθε μέρα. Δεν έχεις να μετακινήσει, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο και η μετακίνηση.
Κατά και τη ημέρα θέλω να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου, να διαβάζω, να κρατάω τις σημειώσεις μου, να παίζω λίγο στην κονσόλα που είναι εδώ πίσω μου, κάποια ώρα να είμαι στον υπολογιστή. Και είναι ίσως και ο υπολογιστής είναι μια από τις μοναδικές πιθανότητες που μπορώ να ανεβάζω βίντεο τον επόμενο καιρό. Ο οποίος μάλλον θα αποδειχθεί ένας από τους δυσκολότερους της YouTube-ικής μου καριέρας. Στην καθημερινότητά μου έχουν προσθεθεί και οι μέλισσες, οπότε χάνω 2 ώρες και μετά πάω αμέσως για ύπνο, δεν χάνω τίποτα. Και τώρα θέλω να σας πω γιατί λίγο για το ελληνικό YouTube. Γιατί το αμέλησα λίγο και δεν το τερμάτισα. Κοιτάξτε, το ελληνικό YouTube είναι πολύ σχατένιο. Έρχεται ο κάθε βλαμμένος, ο κάθε καθυστερημένος, ο κάθε πορωμένος, ο κάθε βλαμμένος, ο κάθε μαλάκας. Βγάζει ένα κανάλι οτιδήποτε, κυρίως gaming είναι οι πιο μαλάκες. Πολύ όμως. Και το λέω αυτό κράζω τώρα αυτή τη στιγμή. Το ελληνικό YouTube είναι πολύ μαλακισμένο. Είναι γεμάτο μαλάκες και αποβράσματα. Οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να κάθονται μπροστά από έναν υπολογιστή. Καλά, θα μου πει και εσύ κάθεσαι μπροστά από υπολογιστή και έτσι δεν είσαι απόβρασμα. Ναι, αλλά εγώ κάνω δουλειά. Δεν κάθομαι να ξύνομαι. Ούτε να χάνω τον ώρα μου παίζοντα ένα παιχνίδι. Καλά, θα μου πει πάλι ότι ρε Άγγελε και εσύ παίζει παιχνίδια, είσαι και εσύ απόβρασμα τότε. Ναι, εγώ δεν κάνω συνέχεια όμως αυτό το πράγμα, συνέχεια να παίζω παιχνίδια. Και είναι λαθασμένη εντύπωση αυτή που δίνουν στον κόσμο ότι το YouTube είναι δουλειά. Όχι, παιδιά. Το YouTube δεν είναι δουλειά. Τα λεφτά που βγάζεις από το YouTube είναι χαζιλίκι. Είναι ίσα ίσα για να πάρεις ένα καφέ. Και φανταστείτε, τα λεφτά τα βγάζουνε με τον πιο γελίο τρόπο που έχω δει μπροστά μου. Και δεν θέλω καν να το σκέφτομαι γιατί μου προκαλεί εκνευρισμό. Τα donates. Τα donates είναι τεράστιες μαλακίες. Γιατί εγώ να ξοδέψω ας πούμε 5 ευρώ το οποίο θα μπορούσα να το ξοδέψω σε ένα καφέ, σε ένα toast. Toast. Τέλος πάντων, σε ένα φαγητό, σε μία έξοδο, σε οτιδήποτε. Για να τα δώσω σε ένα μαλάκα ο οποίος απλά θα μου δώσει ένα βίντεο σε μια οθόνη. Εγώ ποτέ δεν θα έκανα donate. Ποτέ δεν κάνω donate εγώ σε άλλους YouTubers, άσχετα να μ' αρέσουνε. Και ούτε εγώ θα ζητήσω ποτέ donate από κανέναν. Γιατί κανένας θα μου δώσει, πρώτον. Και γιατί δεν είναι του στυλ μου. Δεν είμαι ζητιάνος. Αυτοί που κάνουν donates είναι ζητιάνοι. Ζητιανεύουν απλά λίγα λεφτά για να βγάλουν το υλικό τους. Και παίζουν τους κλαψοπεμπέδες. Και λένε, ε παιδιά δεν έχουμε να ζήσουμε, δώστε μας λεφτά να βγάλουμε το υλικό μας. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν ελάχιστα κανάλια στο YouTube το ελληνικό που αξίζουν. Στο ξένο YouTube, το αγγλικό, το ιαπωνικό, το κινέζικο, το βιετναμέζικο και οτιδήποτε, υπάρχουν κανάλια που αξίζουν. Και χωρίς donate και χωρίς τίποτα. Απλά βγάζουν μια πολύ αξιοσημείωτη δουλειά. Τώρα, τι θα γίνει τον επόμενο καιρό. Προς το παρόν, σταματάω την εγγραφή νέων βίντεο. Το πότε θα ξαναξεκινήσουνε, θα ποστάρω καινούριο βίντεο και θα μάθετε. Προς το παρόν όμως, για μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 28, θα ανεβούνε πάνω από 10 βίντεο τον επόμενο καιρό. Καθώς έχω πολλά βίντεο στην ουρά, τα οποία ακόμα δεν έχουν καν ενταριστεί και απλά το μόνο που κάνω είναι να τα ενταρώ και να τα ανεβάσω. Αυτό. Τα περισσότερα θα είναι gameplay, Dead Rally 2 και Dirt 4 που είναι τα αγαπημένα μου παιχνίδια και είναι με διαφορετικά αυτοκίνητα σε διαφορετικές πίστες και τα gameplay βίντεο είναι τα πιο εύκολα για μένα γιατί είναι πολύ απλά τα βήματα, βρίσκω μια ευκαιρία μόνος μου και κάνω απλά βίντεο αυτό που γράφει η οθόνη της τηλεόρασης. Αλλά μέσα στον Οκτώβριο θα δείτε περιορισμένα βίντεο. Μέχρι τουλάχιστον αύριο θα κάνω τι να κάνω με τα θέματα. Γιατί αυτό που φταίει το αυτή τη στιγμή είναι η ακατανομασία των θεμάτων. Δηλαδή που ακόμα δεν έχω σταθεροποιήσει τα θέματα.
και πολλά είναι ακόμα σε αφισβήτηση. Όπως για παράδειγμα, ήθελα να κάνω ένα βίντεο με τις 10 πιο επικίνδυνες γέφυρες, τα 10 πιο επικίνδυνα νησιά, τα 10 πιο στοιχειωμένα μέρη στον κόσμο, τα 10 πιο μυστηριώδη μέρη στον κόσμο, τα 10 πιο μυστηριώδη μέρη στην Ελλάδα και πάει λέγοντας και πολλά ακόμα από αυτόν τον τομέα. Αλλά πολλά θέματα έχουν εντεθεί σε αφισβήτηση. Και μέχρι να τα κουμαντάρω και να δω τι θα κάνω, δεν θα δείτε βίντεο από μένα. Βίντεο στον υπολογιστή θα δείτε, γιατί είναι πολύ απλό, είναι το ίδιο βήμα που κάνω όταν κάνω και gaming, καθώς απλά καταγράφω εμένα που δουλεύω στον υπολογιστή και πολύ συχνά είναι και χωρίς ομιλία, κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο, ειδικά χωρίς ομιλία. Και ξέρετε, θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά τα βίντεο των θεμάτων. Δηλαδή, να μην τα κάνω κλασικά αυτό που κάθομαι και μιλάω ρομποτικά και δείχνω απλά εικόνες. Να κάθομαι στον υπολογιστή, να ψάχνω τα θέματα σε μορφή live και απλά όταν ψάχνω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως για παράδειγμα τα πιο επικίνδυνα νησιά στον κόσμο, ταυτόχρονα εκεί που θα ψάχνω και θα βρίσκω εικόνες, να σας λέω ότι, ας πούμε, αυτό είναι το νησί τάδε, είναι τόσο επικίνδυνο γιατί για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο και για αυτό το λόγο. Θα δω πώς θα το κάνω. Απλά να ξέρετε ότι δεν θα είναι τόσο συχνά τα βίντεο, λόγω και των υποχρεώσεων. Άρα, να τα πάρουμε όλα μαζί, κάνουμε απλά μια μικρή παύση. Δεν ξέρω αν θα διαρκέσει για πάντα, αυτό το δείξει ο καιρός. Καλά, όχι για πάντα, ίσως να είμαι και λίγο υπερβολικός, γιατί όπως σας είπα μπορώ να βάζω βίντεο στο ακέραιο, δηλαδή για παράδειγμα εκεί που δουλεύω σαν υπολογιστή, ξαφνικά να ανοίξω ένα βίντεο και να το ανεβάσω. Έτσι και το κανάλι μου δεν είναι κανάλι κάτω τα 100 αναλύσεων, είναι κανάλι ό,τι να είναι. Απλά πλέον έπρεπε να με ευχαριστεί η ιδέα του YouTube και τα βίντεο. Και προκειμένου να ξαναβρω αυτή τη χαρά, πρέπει να περάσει λίγο καιρό. Γιατί δεν έχει νόημα να κάνω τα βίντεο μου έτσι όπως είναι τώρα. Και να τα κάνω επειδή πρέπει να τα κάνω. Να τα κάνω επειδή θέλω να τα κάνω, όχι επειδή πρέπει να τα κάνω και επειδή πρέπει να βγάλω ένα θέμα. Γιατί αυτό θα καταλήξει σε πίεση και δεν θα καταλήξει σε πολύ καλά αποτελέσματα. Να είναι τουλάχιστον ευχάριστα αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι αν πάει έτσι, δεν θα καταλήξουν καλά τα πράγματα. Θα κάτσω εγώ να το δουλέψω, θα κάτσω να βρω τα θέματα, θα τα κάνω σε μορφή βίντεο μάλλον, και όταν είμαστε πάλι έτοιμοι να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε. Ναι, είμαστε στο σαλόνι, είμαι ξαπλωμένος. Αποφάσισα να μην το κάνω το βίντεο στο κλασικό γραφείο, αλλά εδώ στο δωμάτιό μου. Οπότε, για να λήξουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Το βίντεο αυτό ήταν ένα βίντεο ενημέρωσης και όχι κλαψούρας ούτε κρασίματος. Ήταν ένα βίντεο ενημέρωσης για τη συνέχεια. Για το τι άλλο θα κάνουμε στη συνέχεια. Απλά, σταματάμε για κάποιο καιρό το YouTube. Είναι ίσως για κάποιες εβδομάδες ή για κάποιους μήνες. Δηλαδή δεν θα ανεβούν καινούργια βίντεο για κάποιες εβδομάδες. Μέχρι τώρα, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, θα ανεβάσω κάποια βίντεο, gameplays και κάποιες αναλύσεις που έχω στην άκρη, ώστε να τις δείτε κι εσείς. Καλά, βέβαια δεν ξέρω το κατά πόσο θα πάρω views. Αλλά εγώ θα κάνω τον κόπο, θα κάνω την τιμή να τις ανεβάσω, να τις κάνω δημόσιες, ώστε να μπορέσετε να τις δείτε. Και θα δείξει. Θα δούμε πώς θα πάει, θα κάθομαι εγώ να το βλέπω πώς θα πηγαίνει, ώστε να ξαναξεκινήσουμε πάλι με το ρυθμό που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Απλά δεν είναι εύκολο να ανεβάζω καθημερινά βίντεο. Και αυτό που ανεβάζω, τα έχω έτοιμα πολύ καιρό πριν. Πολύ καιρό πριν. Πάρα πολύ καιρό πριν. Μπορεί και μια εβδομάδα. Για παράδειγμα, έχω gaming βίντεο στα οποία τα έχω κάνει πριν από 3 εβδομάδες. Και ακόμα δεν τα έχω ανεβάσει. Θα τα ανεβάσω μια από αυτές τις μέρες. Πρέπει πρώτα να κάτσω να τα τετάρω και μετά να κάτσω να τα ανεβάσω. Οπότε, αυτό το τελευταίο μου βίντεο, όχι ακριβώς. Μάλλον
Είναι το τελευταίο βίντεο από πρόσφατα νέα. Από τώρα. Το τώρα. Τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν είναι βίντεο πολλές εβδομάδες πριν. Πολλές μέρες και πολλές εβδομάδες. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.